Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που σήμερα ήταν πολύ περισσότερο από τα άλλα παιχνίδια που δεν παίζουμε στην έδρα μας. Και αυτό είναι ευχάριστο, το παίρνουμε κοντά μας και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί παίξανε έτσι όπως θέλουν να παίζουν, δηλαδή να μπορέσουμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι, όπως το κάνουμε πιο εύκολο. Αλλά εντάξει, και πέρα θα τρίκανα μια πολύ καλή ομάδα, συγχαρητήρια στην πρώτη ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να αντιστέκεται και να αντιδράμε στο γήπεδο. Δεν παράτησε το παιχνίδι, κυνήγησε το παιχνίδι. Από ένα σημείο και μετά πιστεύω ότι οι παίκτες μας προσπαθούσαν περισσότερο να κρατήσουν τη διαφορά παρά να αφήσουν και να μην στο παιχνίδι. Στο πρώτο δεκάλεπτο ήμασταν καλοί, δεύτερο δεκάλεπτο δείξαμε ως μέσα δυναμία στον τρόπο της άμυνά μας πάνω σε πολύ μεγάλα σουτ που έβαλε για την πάξη ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο με την αλλαγή που βάλαμε πάνω τον Evans πάνω στον Cooper, πήραν ορισμένα fast break γιατί ο Evans ήταν πολύ μακριά από τον αντιπαραγωγικό παίχτη, τον Κασελάκη που στο Μάκερ ήταν στις περισσότερες φάσεις κοντά στο καλάθι, οπότε είχε μια απόσταση, μας βάλαμε εύκολα καλάθια και δεν μπορέσαμε να εδρέψουμε τους καρπούς από τη δικιά μας επίθεση. Βέβαια, είχαμε μια αστοχία στο σουτ λόγω πόντων, μόνο 11%, είναι πάρα πολύ χαμηλό για μια ομάδα που έχει μέσα στην έδρα και για σουτ τα οποία είναι ελεύθερα τα περισσότερα. Αλλά το μπάσκετ έτσι είναι. Μια μέρα σε καλό στην άλλη δεν είσαι. Θέμα είναι ότι ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλο το διάστημα. Έχει κάτω από 6 πόντους, μία φορά μόνο έπεσε το νομίζω, αλλά και πέρα πιστεύω ότι ο Πάουκ είχε πάντα τον πρώτο λόγο και έφτασε αρκετά εύκολα στην αρχή. Έχει με αυτές 15 μέρες, παίζουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Τράμμα, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Πρέπει να προετοιμαστούμε πάρα πολύ δυνατά. Είναι η ομάδα που στην έδρα της Κέρσης και τον Παναθηναϊκό, και τον Ολυμπιακό και τον Πανιόνιο. Και σίγουρα θα γίνει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Θέλω να σκεφτώ καλή συνέχεια στην πορεία της ομάδας που κάνουν, είναι καλή ομάδα. Πάρα πολύ αξιόμαστε μέσα στο γήπεδο. Ευχαριστώ. Κόμως, γιατί χάνονται σε πολλά παιχνίδια διαφορές μεγάλες, όπως είπε και ο Τσαερέλης, 15 πόντους που γίνονται ένας. Δηλαδή, θυμάμαι να μάθουμε την Άγκαρα, που μεγάλη διαφορά θα έρθει το μάτς. Σήμερα μια διαφορά 14 πόντων. Καλά, κοιτάξτε, η Άγκαρα είναι μια διαφορετική ομάδα. Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή η Άγκαρα βγήκε στην επόμενη φάση. Πρώτη, στον όμιλο και οι παίκτες που έχουν είναι παίκτες πάρα πολύ μεγάλες αξίες. Στο πρώτο ημίχρονο, αν θυμάστε, με την Άγκαρα το παιχνίδι, χάσανε όλα τα σουτ. Βάζανε καλάθι. Ήταν παράδειγμα. Ναι, γι' αυτό σα λέω, εντάξει. Στα παιχνίδια στην Ελλάδα σίγουρα παίζει ρόλο, παίζει κούραση. Πρέπει να βρούμε τρόπο να ξεκουράζουμε περισσότερο βασικούς παίκτες οι οποίοι παίζουν πολύ κύριο λόγο μέσα στο παιχνίδι, αλλά από και πέρα και την πρώτη ομάδα από ένα σημείο και μετά αντιδράσει. Δηλαδή δεν είχε να χάσει τίποτα σήμερα τα Τρίκαλα στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε 20 πόντους, 25, είχαμε 10 πόντους, είχαμε 5 πόντους, ήταν. Καταλαβαίνετε. Μετά από εκεί και πες πιο ελεύθερα από εσά, τρέχεις, εμείς χάσαμε τα ελεύθερα σου, αυτό πας και έτσι. Αυτό που να πάρει το σαριόδι, γιατί πώς αλλάξει το σένα λάθη, πολλά στην αντίπαλη ρακέτα πολλές φορές μας πήρα τις μπάλες πολλές φορές, αλλά πιστεύω ότι και οι παίκτες δύο-τρεις φορές στη μέση του γηπέδου κάναν λάθη γιατί δεν κάθισαν να διαβάσουν την άμυνα. Πήγαν να κλείσουν κατευθείαν προς τη ρακέτα γιατί φαίνονταν αφήναν κενά οι αντίπαλοι μετά τις παγίδες που οποίες κάνανε και εκεί πέρα μπερδευθήκαν αρκετές φορές. Αυτό είπα πρώτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόσμο. Όχι, λέω αν είστε ικανοποιημένο, γιατί μιλήσαμε με την διοίκηση, ο πρόεδρο, είχε κάνει μια συνεδριστή που μίλησε για 5.000 κόσμο, μίλησε για μαζική προσέλευση του κλάδου. Λέω, σαφώ είστε ικανοποιημένο και ένα ευχαριστώ για τον κόσμο που ήρθε, αλλά νομίζω ότι δεν θα είστε ικανοποιημένο από τον αριθμό τελικά που ήρθε. Αυτό που είπε η διοίκηση, εγώ είμαι ευχαριστημένο πάντω με αυτόν τον κόσμο που ήρθε, γιατί παίζουν τα άλλα παιχνίδια ήταν πολύ πιο λίγο κόσμο. Δηλαδή δεν πρέπει ο κόσμος να περιμένει πότε θα παίξει τον Ολυμπιακό ή πότε θα παίξει τον Άρη, τον Παναθηναϊκό για να δει, πρέπει να αρκετήσει όλα τα παιχνίδια. Όταν υποστηρίζει μια ομάδα πρέπει να ακολουθείς παντού. Άσχετα από το αποτέλεσμα αυτού. Η γενική εικόνα του Κούπερ στο δεύτερο ημίχρονο έχει να κάνει μόνο με την άμυνα του Εβάνς. Όχι, εντάξει. Δεν πιστεύω ότι ήταν ιδιαίτερα
Ήταν καλός. Δεν μπορεί να πει 40 λεπτά στους ρυθμούς που έπαιζε στην αρχή του αγώνα. Είναι λογικό αυτό.